ότι έχει γιγαντωθεί μια λαϊκή αξίωση. Ο κόσμος. Υπάρχει πίεση από την κοινωνία. Μεγάλη πίεση κοινωνική. Την οποία ακόμη και ανώτατα δικαστήρια τα οποία μέχρι πρότινος νομολογούσαν εις βάρος λαϊκών συμφερόντων, αναγκάζονται σήμερα αυτές τις μέρες να την ακούνε. Λέτε και για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το οποίο έκρινε το πρώτο μνημόνιο συνταγματικό, παρότι υπάρχει ευρωπαϊκή νομολογία που λέει ότι πρέπει ο νομοθέτης να δικαιολογεί ανεμονόδρομος τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνει, όπως επίσης προσεχώρησε στην καταναλογία ερμηνεία του συντάγματος, των συνταγματικών δικαιωμάτων, και όχι στη δικαιοκρατική ερμηνεία των συνταγματικών δικαιωμάτων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Δηλαδή έχουμε μια αλλίωση, του νομικού μας πολιτισμού είχαμε εκεί. Μια μεταμοντερνιά στο δίκαιο, για να το πω έτσι. Και, τώρα και το δεύτερο θέμα το οποίο υπάρχει είναι... Ναι, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο που λέει ο κ. Σπίλης. Δεν διαφωνώ ότι συμβαίνει, αλλά είναι επικίνδυνο. Είναι μια πραγματικότητα της συνέμετος. Θα ξεπεράσουμε δηλαδή κάποτε την οικονομική κρίση και θα ξαναγυρίσουμε. Μα το Συμβούλιο της Επικρατείας έθεσε ως κανόνα την οικονομική κρίση για να καμφθούν συνταγματικά δικαιώματα. Το είχα τελματώσει, θα χαλαρώσει, δεν θα ψάχνει τίποτα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έθεσε ως υπέρτατο κανόνα για να κρίνει τη συνταγματικότητα του μνημονίου το θέμα της οικονομικής κρίσης. Και όχι το Σύνταγμα, τα δικαιώματα, τη δικαιοκρατία. Δεν είναι σωστό να το δεχόμαστε. Τώρα λοιπόν. Χθες το Σύνταγμα είναι υπέρκειται αυτό που ονομάζετε εσείς υποκειμενικά διάσωση της χώρας. Εκτός και αν έχουμε Σύνταγμα το οποίο δείχνει τη χώρα έξω. Θα το πάμε στο ειδικό δικαστήριο. Έτσι είπε η απόφαση που έκρινε το Μνημόνιο Συνταγματικό. Η χθεσινή απόφαση δεν την έχουμε διαβάσει ακόμα. Εφημερίδες διαβάζουμε. Δεν ξέρουμε. Θα διαβάσουμε για τους ενστόλους. Που αφορά το δεν μεσοπρόθεσμο. Δεν απόφαση, που αφορά το μεσοπρόθεσμο. Ναι. Διάσκεψη. Ναι. Έχουμε πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες ισχύουν, τότε υπάρχει μια άλλη αλλαγή. Μια κάμψη του πρώτου κριτηρίου, της πρώτης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λέω τώρα και τελειώνω. Κύριε... Υπάρχει ένα θέμα, πράγματι, που δεν πρέπει να πάμε στο κράτος των δικαστών. Ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως οι δικαστές να λειτουργούν έξω από την κοινή συνείδηση. Για το θέμα του κράτους των δικαστών θέλω να εκφράσω μια άποψη. Θα σας δώσω το λόγο σε λίγο. Υπάρχει μια συνταγματική τάξη και δεν δυνατόν να εμφανίζεται η δικαιοσύνη ότι συντάσσεται με αποφάσεις της εξουσίας που είναι εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Κρίνεται και η δικαιοσύνη. Δεν υπέρ ανακριτικής. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διαδικασία.